Μειωμένη χαρακτηρίζεται φέτος η στρεμματική απόδοση στην καλλιέργεια σιταριού για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Ο θερισμός που έχει ήδη ξεκινήσει έχει καλύψει προς το παρόν το 30 με 35% της καλλιεργήσιμης έκτασης των περιοχών Διδημοτήχου και Ορεστιάδας. Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ορεστιάδας, Λάμπης Κουμπρίδης, στις περιοχές Στέρνας, Ριζίων, Καστανεών, Σάκου, Νεοχωρίου, η μείωση κυμαίνεται στο 15 με 20%, ενώ στον Ορεινό Όγκο και συγκεκριμένα στα Κόμαρα, στον Κυπρίνο και στα Πετρωτά αναμένεται να φτάσει στο 40 με 45%. Πέρυσι, όπως είπε, η απόδοση ήταν 500 με 550 κιλά αναστρέμα, ενώ φέτος φτάνει στα 400 με 450. Να πω για τα αρδευόμενα τα αγροτεμάκια, ναι. Κυρίως της Στέρνας, των Ριζίων, Καστανεών, Σάκο, Νεοχώρη, ναι. Οι ποσότητες είναι μειωμένες κατά 15 με 20%. Δηλαδή πέρσι είχαμε περίπου στα 550 κιλά να στήσω 500-550, φέτος είμαστε 400-450. Πάλι καλά είστε σε σχέση. Όσο οδεύουμε στον ορεινό τον όγκο, πηγαίνοντας δηλαδή προς Κόμαρα, Κυπρίνο, ακόμα πιο πάνω Πετρωτά, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, φαίνεται ότι εκεί θα είναι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή θα δούμε τους Δημοτήχου τα νούμερα. Τα νούμερα του Δημοτήχου. Δηλαδή μείωση γύρω στα 40%, 45%. Αυτό οφείλεται στις παγωνιές και στην παρενταμένη την αλωβρία που είχε. Στα χωριά της περιοχής Διδημοτήχου, Ελληνοχώρη, Καρωτή, Μάνη, Ευγενικό Ελαφοχώρη, Ποιμενικό Ασπρονέρι και Βρυσικά, σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης Δημοτήχου αλλά και ιδιοκτήτη κέντρου συγκέντρωσης σταριού, η μείωση φτάνει στο 40%. Οι λόγοι και στις δύο περιπτώσεις είναι τα φυσικά αίτια, η παρατεταμένη παγωνιά και η ανομβρία, ενώ σε κάποιες περιοχές οι πολλές βροχοπτώσεις δεν άφησαν τους παραγωγούς να λιπάνουν όπως έβρεπε τα χωράφια τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπολείπανση, η οποία οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις. Ο καιρός τώρα στρώνει σιγά σιγά, ώστε να αφήσει τις κομπίνες να μπουν στα χωράφια και να αλωνίσουν. Όσο για την τιμή του σιταριού, προς το παρόν για την περιοχή του Διδημοτήχου μιλάνε για 0,49 με 0,50 λεπτά το κιλό, ενώ στην περιοχή Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός πώλησης σκληρού σιταριού στα μέσα Ιουλίου, ώστε να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, με στόχο να φτάσουν τα 60 λεπτά το κιλό. Εμείς κάνουμε διαγωνισμό και προσπαθούμε να πάρουμε τη μέγιστη καλύτερη τιμή. Το να ανακοινώσεις κάποια τιμή είναι σαν να προδικάζεις ότι κάπου εκεί θα πάει. Α, έτσι. Κάπου θα πάει εκεί η τιμή. Ναι. Σκοπός είναι να μπορέσεις να πετύχεις τη μέγιστη καλύτερη τιμή. Δηλαδή... Και θα είναι αυτή. Είπα και τις προάλλες στην εφημερίδα, στην Ιππεδοχώρα είχα πει, ότι εμείς προσδοκούμε και επιμένουμε να φτάσουμε περίπου στα 60 λεπτά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει η αγορά.